Κύριε Ακτύπη, Δημήτρης Ακτύπης, αντιπρόεδρος του ΟΛΜΕ, το ζείτε μέσα στα σχολεία. Καλό μεσημέρι. Τι εισπράτεται, τι γίνεται? Κοιτάξτε, έχουμε και σήμερα, δεύτερη μέρα, να το πω έτσι, την κατάρρευση του συστήματος της Τράπεζας Θεμάτων. Και μπορεί, εντάξει, να έχουμε και εξελίξεις με εισαγγελίες που ανεμβαίνουν κτλ. Να κρύβεται η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις και τους hackers. Όμως δεν μπορεί να κρυφτεί η ανεπάρκεια και η αναλγησία του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας κάτω από τα μάτια των χιλιάδων μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών τους, που ζουν αυτές τις μέρες μια τεράστια ταλαιπωρία, μια τεράστια αγωνία. Και εν όψη προφανώς και ιδιαίτερα για τα παιδιά, για τους μαθητές μας της τρίτης λυκείου. Εν όψη και των πανελλαδικών. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε τρία ζητήματα κατά τη γνώμη μας. Το πρώτο είναι οι ελλείψεις στις υποδομές. Mm-hmm. Δηλαδή και σε ψηφιακό επίπεδο και το εξειδικευμένο προσωπικό. Να θυμίσουμε ότι και στην πανδημία, θυμάστε το μπάχαλο που είχε γίνει και οι τραγελαφικές καταστάσεις που ζήσαμε με τα webex που έπεφτε με τις ηλεκτρονικές τάξεις, την αδυναμία του σχολείου να υποστηρίξουν όλη αυτή τη διαδικασία. Και υπάρχουν και χιλιάδες καταγγελίες, αμέτρητες καταγγελίες των εργαζομένων και του διόφαντου και των εκπαιδευτικών σωματείων και των γονιών. Και η γνώμη μας είναι ότι βασίζεται στην χρόνια, στην διαχρονική υποχρηματοδότηση των υποδομών της εκπαίδευσης, και δεν έχει να κάνει μόνο με την τελευταία τετραετία, είναι χρόνια υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να τονίσουμε, που είναι εξίσου σημαντικό, είναι αυτή η απίστευτη πολιτική επιμονή του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης. Παρόλο που έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση, συνοδεύεται από όλα τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμοστεί ένα αντιεκπαιδευτικό μέτρο που έχει καταδικαστεί σύσσωμη, πώς να το πω, η εκπαιδευτική κοινότητα το έχει καταδικάσει. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές, ένα μέτρο που δημιουργεί εμπόδια και τακτικούς φραγμούς, αυτό το σύστημα δηλαδή της Τράπεζας Θεμάτων, και που μετατρέπει το Λύκειο σε μια απέραντη εκπαιδευτική αρένα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή η επιμονή να μετατραπεί το Λύκειο σε αυτή την εξεταστική αρένα, σε αυτό το κυνήγι των θεμάτων, αυτή την πολιτική την υπηρέτησαν διαχρονικά όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν. Και βεβαίως πρέπει να τονίσουμε και το γεγονός, όπως είπα και στην αρχή, ότι αν πνίγονται σε μια κουταλιά νερό πραγματικά, τι θα γίνει στις πανελλαδικές εξετάσεις, και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Τι θα γίνει στις πανελλαδικές εξετάσεις αν παρουσιαστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα? Πέρα από την άποψη τη δική σας και πιθανόν αντίθετες απόψεις, υπάρχουν στην κοινωνία όλα και στο πλαίσιο του διαλόγου είναι όλα θεμητά για το αν η τράπεζα είναι ο ορθός τρόπος να συνεχίσουμε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ή όχι. Τι μπορεί να γίνει? Τι εκτιμάτε, δηλαδή εσείς ως εκπαιδευτικός, τι βλέπετε μέσα? Αυτό λέω, θα μπορούσε να είχε λυθεί από χθες το ζήτημα. Από χθες, από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρόβλημα, όποιο και να ήταν το πρόβλημα, τεχνικό, κυβερνοεπίθεση, οποιοδήποτε. Θα μπορούσε να δοθεί μια οδηγία, ούτως ώστε να βάλουν τα θέματα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι οι καθηγητές στα σχολεία, που ξέρουν και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών, της κάθε τάξης, να το πω έτσι, έτσι κι αλλιώς τα μισά θέματα τα βάζουν οι καθηγητές. Όπως το κάνανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. 30 χρόνια οι ίδιοι εκπαιδευτικοί δίνουν τα θέματα, βάζουν τα θέματα και γίνονται οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Και να έχει λυθεί το ζήτημα εξ αρχής, για να μην δημιουργείται αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία, η απίστευτη αγωνία, να το πω έτσι, των παιδιών, αυτή η εξεντωτική διαδικασία, να το πω έτσι. Γιατί ακόμα και τώρα που μιλάμε, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν δώσει ακόμα εξετάσεις. Και υπάρχει και εκκρεμότητα από χθες, έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και εκκρεμότητα από χθες, αλλά λέω και με έναν αυταρχικό τρόπο έδωσε μια οδηγία ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, που λέει ότι δεν θα φύγει κανένας μαθητής μέχρι να ολοκληρωθούν σήμερα οι εξετάσεις. Δηλαδή, μιλάμε στο παρατσάκ της έναρξης των πανελλαδικών, να πρέπει να δοθούν εξετάσεις, να διορθωθούν τα γραπτά, να εκδοθούν οι βαθμολογίες, καταλαβαίνετε. Έχει τεθεί και ζήτημα μετακίνησης, ισχύει αυτό, ότι έχει τεθεί και ζήτημα μετατόπισης της χρονικής έναρξης των πανελλαδικών εξαιτίας? Δεν έχει μπει σε συζήτηση. Δεν έχει μπει σε συζήτηση, αλλά προφανώς υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν ζητήματα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολιτική η επιμονή να εφαρμοστεί ένα σύστημα, να το πω έτσι, ενώ σας λέω θα μπορούσε να έχει λυθεί από τις πρώτες ώρες χθες το πρωί. Το κάθε σχολείο έχει προχωρήσει. Και ειδικά για την τρίτη ηλικία, που τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Εννοώ γιατί οι πανελλαδικές ξεκινάνε για τα επάλληλα την Πέμπτη. Άρα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα να διορθωθούν τα γραπτά των παιδιών, γιατί δεν είναι τα γραπτά
ένα γραπτό το παίρνει ο κάθε συνάδελφος και το διορθώνει όπως πρέπει να δώσει την δέουσα προσοχή. Δεν είναι ένα απλό γραπτό, είναι οι μαθητές μας. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στο πώς διορθώνουμε τα γραπτά, να εκδοθούν τα επολιτήρια και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι είναι απαράδεκτη η στάση του Υπουργείου, γιατί σας λέω ότι θα μπορούσε να επιληθεί το ζήτημα με τον τρόπο που προτείνουμε και πρότεινε και η Ομοσπονδία, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να συγκαλύψουμε ή να μην αναδείξουμε και την παθογένεια που υπάρχει στις υποδομές και ειδικά στις ψηφιακές υποδομές, στο προσωπικό το εξειδικευμένο που θα έπρεπε να έχει σήμερα ένα σύγχρονο σχολείο το 2023. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι μας φοβίζει, μας προβληματίζει και γι' αυτό είμαστε και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου πραγματικά, εάν δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποιοδήποτε, εγώ δεν λέω μπορεί να είναι τεχνικό, αλλά το οποιοδήποτε πρόβλημα στις πανελλαδικές εξετάσεις, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Εντάξει, ναι. Είναι φοβερό αυτό. Ελπίζουμε θα έχουν διασφαλιστεί. Ότι θα διορθωθούν όλα πολύ σύντομα για να φτάσουν και τα παιδιά στις πανελλαδικές με όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος. Ήδη έχουν ταλαιπωρηθεί τα παιδιά της τρίτης ηλικίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.